Κώστας και Τζετζόγλου. Πάμε στον Κώστα. Γεια σου Κώστα. Καλημέρα Κώστα. Όπως τον Αρναούτο, που είχε τέτοιο. Αν και ο Πέτρος Κωστόπουλος, αν θυμάμαι, το κάνει πρώτος. Τι γίνεται, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Γεια σου Κωστή. Εδώ ετοιμαζόμαστε τώρα για το παιχνίδι της Πέμπτης. Νομίζω εξαντλήθηκε το θέμα, τώρα περιμένουμε την εκδίκαση της υπόθεσης. Πότε είναι, Πέμπτη Παρασκευή? Νομίζω... Νομίζω Πέμπτη δεν γίνονται οι εκδικάσεις. Ξέρω κι εγώ, νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Πάντως γίνεται σε κανονική, δηλαδή δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Γίνονται κανονικά τη μέρα που θα είναι όλα. Δηλαδή και το παραμικρό, ξέρεις, υβριστικά συνθήματα και όλα αυτά. Ναι. Και εκεί θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Τώρα έρχεται το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι εντός και εκτός γηπέδου, γιατί σίγουρα είναι και ένα τεστ μεγάλο για την Αγία Σοφιά, για τον κόσμο και όλα αυτά. Πρέπει το παιχνίδι, ιδίως τώρα που έχει γίνει, έχει συζητηθεί και όλος αυτός ο θόρυβος και με όλα που έγινε στο Περιστέρι, η ΑΕΚ τους έχει όλους απέναντι, λόγω της ιστορίας τέλος πάντων αυτής. Χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Και δεν μιλάω για τα τέρματα, εντάξει, έχουν μετρηθεί τα τέρματα, είναι ok. Μιλάω για τις συνθήκες του αγώνα. Να υπενθυμίσω, γιατί έχει σημασία να το λέμε, και ας κάποιοι το, δεν ξέρω, ας το κλάμουν όπως θέλουν, ότι όταν η ΑΕΚ πήγε στο Καρεσκάκι είχε μια πάρα πολύ καλή φιλοξενία. Πήγε χωρίς κανένα πρόβλημα, το πούλμαν της πήγε κανονικά, μπήκε μέσα στο χώρο που προβλέπεται. Κανείς δεν ενόχλησε κανέναν από την ΑΕΚ, είτε από τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή ή τους συνοδούς της ομάδας που πήγαν στη σουίτα τους. Έγινε το μάτς και όλοι έφυγαν κανονικά χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Οπότε το λέω αυτό γιατί, εκτός όλων των άλλων, εκτός δηλαδή και για την προστασία της ομάδας, καλό είναι να φέρεσαι και όπως σου φέρονται. Σαφώς και υπάρχει μια τεράστια αντιπαλότητα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Το βλέπουμε καθημερινά, σαφώς και από την πλευρά του Ολυμπιακού λέγονται πάρα πολλά σε διάφορα μέσα που ελέγχονται από τον Ολυμπιακό για την ΑΕΚ, όχι τώρα για το Περιστέρι, από εδώ και χρόνια, αλλά όλα αυτά είναι κάτι άλλο, και κάτι άλλο είναι να γίνει ένα κανονικό παιχνίδι, και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ ό,τι γίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, μόνο χαμένη μπορεί να βγει. Είναι υπότροπη η ΑΕΚ, Κώστη, σε σχέση με... Δεν άκουσα, συγγνώμη. Είναι υπότροπη η ΑΕΚ σε σχέση τώρα με Αράμα Πυρσών κτλ. Ή όχι? Καταρχάς δεν αναφέρομαι στους Πυρσούς, αναφέρομαι στο να φτάσει η ομάδα κανονικά. Από εκεί και πέρα για τους Πυρσούς... Στους Πυρσούς είναι καθή μπάλα, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω δεν ισχύει τίποτα. Δεν υπάρχει πλέον υποτροπή. Από τη στιγμή που αρθρώθηκε τότε ο Ολυμπιακός με τη διακοπή του αγώνα Ολυμπιακού ΑΕΚ, έγινε δεδικασμένο και πλέον δεν υπάρχει τιμωρία για διακοπή αγώνων. Έχουν γίνει και άλλες, δεν έχει υπάρξει τιμωρία. Έδρασε εννοώ τιμωρία, έτσι. Ναι. Και δεν βλέπω να υπάρχει κιόλας από εδώ και πέρα. Αφού έγινε μια φορά έτσι, δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί όσο υπήρχε αυτός ο φόβος, η κατάσταση ήταν βελτιωμένη. Και λέω και πάλι, δεν ήταν κάτι το υπερβολικό όπως παλιά που άναβε ένα καπνογόνο και θα μπορούσε να τιμωρηθεί έδρα, το οποίο... Το έχω ξαναπεί, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Ή υπάρχει πλήρης ανοχή, ας πούμε, στα πάντα, ή υπάρχουν κάτι νόμοι που δεν υπάρχουν ούτε στη Βόρεια Κορέα. Τα δύο άκρα. Ναι. Τώρα όμως, η Πυρσή είναι θέμα υγείας, είναι άνθρωποι, εγώ μίλησα, πήρε ένας άνθρωπος στο ραδιόφωνο το Σάββατο που ήμουν μόνος μου, συγγνώμη τώρα που το λέω, αλλά είναι ευκαιρία με αυτό που είπες, και μου είπε ότι ο άνθρωπος δεν έχει καταφέρει να πάει στο γήπεδο γιατί φοβάται για την υγεία του. Έχει άσμα και φοβάται τους καπνούς. Δηλαδή, και μπορεί να έχει διαρκείας ο κύριος, έτσι. Όχι, δεν έχει διαρκείας. Θέλει να πάει να δει το γήπεδο. Αλλά μου λέει, φοβάμαι παιδί μου, γιατί ήταν μεγάλος άνθρωπος, γιατί έχω άσμα και δεν ξέρω, μου λέει, τι θα γίνει αν ανάψουμε. Μα και ο Αλμίδα ρε Σικώστα δεν έκανε δηλώσεις. Αλλά και οι παίχτες, εντάξει, και ο προπονητής το είπε για τους παίχτες του περισσότερο. Και οι παίχτες και της ΑΕΚ και του αντιπάλου έχουν πρόβλημα, ρε παιδιά. Δηλαδή σκέψου τώρα να τρέχεις και να αναπνέεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας το σκεφτούμε. Και λέω και πάλι, εντάξει, τα καπνογόνα είναι ακόμη στην οπαδική κουλτούρα των Ελλήνων. Στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχουν πλέον, υπάρχουν άλλα πράγματα. Στην Ιταλία θέλω. Υπάρχει όμως ένας περιορισμός. Δηλαδή, όχι να ντουμανιάζει όλο το γήπεδο και να μην βλέπεις στο ένα μέτρο, ας πούμε, και να διακόπτει και τα παιχνίδια 10 λεπτά και όπως έγινε στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός ή στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Αυτό. Ναι. Αλλά και από εκεί και πέρα, μιλάω για τα αντικείμενα, μιλάω για το πούλμαν του Ολυμπιακού, ότι
όπως ήρθε το που πήγε το Πούλμαν Τσάικ στο γήπεδο του Καρισκάκη, έτσι πρέπει να έρθει και το Πούλμαν του Ολυμπιακού χωρίς κανένα πρόβλημα. Και γενικά πρέπει ο κόσμος να έχει στο μυαλό του ένα παραπάνω, λέω και πάλι μετά από όσα έγιναν την Κυριακή και όσα ακολούθησαν, ότι σε αυτό το παιχνίδι ΑΕΚ μπορεί να χάσει και το πρωτάθλημα από αυτό το παιχνίδι. Οπότε τα λέω έτσι όπως είναι τα πράγματα, ούτε κινδυνολογία είναι, ούτε τίποτα, έτσι. Πρέπει να υπάρχει τέτοιο. Η ΑΕΚ έχει ένα καινούριο γήπεδο και έχει και μια καλή ομάδα φέτος, όπως όλα δείχνουν, και πρέπει να προστατευτεί και από τον κόσμο της. Και από εκεί και πέρα η φωνή σε αυτό το γήπεδο, όσοι έχουν πάει στη Φιλαδέλφεια, ξέρουν ότι η φωνή από μόνη της αρκεί για να δώσει φτερά στους ποδοσφαιριστές, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τώρα για τα αγωνιστικά, τελικά από ό,τι έμαθα χθες έγινε κανονικά προπόνηση, δηλαδή δεν υπήρχε και τόσο μεγάλο θέμα εκεί πέρα, είχαν σκεπαστεί και τα γήπεδα με κάποιο τρόπο, όπως και η Φιλαδέλφεια, να πω με την ευκαιρία, σκεπάστηκε το χόρτο. Υπάρχει ένα που το είχε η ΑΕΚ αγοράσει και πριν χτιστεί το γήπεδο, το είχε και στο ΆΚΑ τα προηγούμενα δύο χρόνια και το έχει και τώρα, σκεπάστηκε ο αγωνιστικός χώρος. Εντάξει, νομίζω ότι αν την Πέμπτη δεν έχει φαινόμενα, θα είναι σε μια πολύ καλή, σε μια πολύ κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση. Λογικά Πέμπτη δεν θα έχει, λένε. Mm-hmm. Ναι, θα φτιάξει αύριο, κάπως, ναι. Μέχρι αύριο. Κάπου είδα και αύριο το πρωί ότι θα χιονίσει μέσα στην Αθήνα. Ναι. Θα το δούμε αυτό, είναι θερμοκρατολογικό. Για την Πέμπτη όμως, πράγματι αρχίζει να φτιάχνει ο καιρός από την άποψη χιονιού, βροχής κτλ. Το κρύο, από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή θα είναι το ίδιο δυνατό όσο και τώρα. Και από μένα δούμε για τα αγωνιστικά. Εδώ να βάλω μια παρένθεση από σήμερα και θα συζητήσουμε περισσότερα και αύριο και μεθαύριο. Ναι. Πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστεί το ότι είναι αγώνας κυπέλου. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ σίγουρο θα παίξει ο Στάνκοβιτς, ας πούμε. Uh-huh. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο Αλμέιδα το ότι είναι αγώνας κυπέλου. Γιατί... Αυτό μας είπε και ο Νίκος για τον Ολυμπιακό. Uh-huh. Ναι. Διότι είναι ειδικά παιχνίδια αυτά τώρα. Δεν είναι. Ναι. Είπα δηλαδή ότι όποια ομάδα δεν περάσει θα είναι πληγωμένη σίγουρα. Ακριβώς. Ναι. Είδαμε, ας πούμε, στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ότι οι ομάδες έπαιξαν κανονικά, σαν να ήταν ντέρμπι πρωταθλήματος. Δεν μιλάω. Νομίζω οι καλύτεροι διαθέσιμοι παίξανε. Ναι. Να δούμε τώρα αν θα από την πλευρά της ΑΕΚ, τώρα δεν ξέρω για τον Ολυμπιακό, να δούμε από την πλευρά της ΑΕΚ αν ο Αλμέιδα κάνει, ας πούμε, το ίδιο πράγμα. Κάνει το ίδιο πράγμα. Λέω και πάλι για το Στάνκοβιτς, το θεωρώ σίγουρο ότι θα αγωνιστεί. Και να δούμε, ίσως φανεί και από τις προπονήσεις σήμερα και αύριο. Μήπως σκέφτεται να βάλει και κάποιους άλλους παίχτες εντός εισαγωγικών κυπέλου. Αλλά αυτοί οι παίχτες κυπέλου, ας πούμε, μπορεί να είναι ο Γκατσίνοβιτς. Μπορεί να είναι ο Ελίασον, κατάλαβες. Ναι, μπορεί να είναι ο Τσούμπερ. Πάντως δηλαδή, η λογική λέει ότι δεν κάνει εκτεταμένο ρωτήσεων κάποιος προπονητής σε ένα ημιτελικό κυπέλου. Όταν είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, για παράδειγμα. Ναι. Κοίτα όμως, υπάρχει ένα εδώ κάτι σημαντικό. Το πρώτο είναι ότι παίζει τη Δευτέρα, όπως και άλλες ομάδες, ο ΑΕΚ με τον Λεβαδιακό. Ναι, έχει χρόνο. Και προηγουμένως δεν έχει παίξει παιχνίδι, άρα δεν νομίζω ότι. Υπάρχει, κατάλαβες. Ναι, και εγώ ίσως δεν το εξήγησα καλά. Δεν το είπα ότι θα το κάνεις σαν rotation. Μήπως είναι η φιλοσοφία του προπονητή. Πρέπει να τη δούμε. Πρέπει να τη δούμε, είπα και πάλι. Γιατί κατά τα ψέματα τώρα και η Φυσιά Πανσεραϊκός. Εντάξει. Το πιο λογικό ήταν αυτό που έγινε, να παίξουν αυτοί οι παίκτες. Δεν ξέρω όμως μήπως στο κύπελο το. Έχουμε δει προπονητές στο παρελθόν που το. Λες δηλαδή να έχει μια δεκάδα κυπέλου, μια δεκάδα προγραμματισμού και όπου πάει. Είναι προχωρημένες οι τέτοιες. Τώρα βέβαια είναι Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Γι' αυτό αλλιώς αν ήταν ένα άλλο μάτσο θα το έλεγα με σιγουριά ότι θα παίξουν πολλοί παίχτες που δεν είναι βασικοί στο πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα όμως λόγω του Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω για το Στάνκοβιτς, το θεωρώ δεδομένο και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Μάλιστα. Θα το δούμε και τις άλλες μέρες. Ωραία. Αυτά, παιδιά. Έγινε Κώστα. Καλημέρα. Τα λέμε για χαρά. Ακούσαμε Κώστα και Τζόγλου. Το τρυπάμε.